Αισθητά φθηνότερο είναι το φυσικό αέριο σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η τιμή του δεν ξεπερνά τα 83 λεπτά το κυβικό. Υπάρχουν πάνω από 60.000 συνδρομητές στις τέσσερις πόλεις όπου διανέμεται το φυσικό αέριο. Περίπου 180.000 του πληθυσμού της Θεσσαλίας χρησιμοποιούν φυσικό αέριο. Καθημερινά γίνονται πάνω από 80 συμβόλαια και στις τέσσερις πόλεις και θα θέλουμε να καθησυχάσουμε τους καταναλωτές και να τους πούμε ότι η τιμή του φυσικού αερίου δεν έχει καμιά σχέση με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και του πετρελαίου κίνησης. Η τιμή του φυσικού αερίου το μήνα Οκτώβριο θα κυμανθεί περίπου στα 83 λεπτά το κυβικό και αναμένεται να κυμανθεί στα ίδια επίπεδα όλο το χειμώνα εκτός απρόοπτου. Εκτός απρόοπτου σημαίνει εάν η τιμή του φυσικού αερίου λόγω εισαγωγής και λόγω μεγάλης ανόδου των πετρελαιοειδών ξεπεράσει τα όρια, τα προβλέψιμα που υπάρχουν σήμερα. Η οικονομική κρίση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς έχει ως συνέπεια ακόμα και αρκετοί λογαριασμοί φυσικού αερίου να μένουν απλήρωτοι. Νοικοκυριά και επιχειρήσεις αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Η ΕΠΑ δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της σταδιακά να αποπληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Να έρθουν πριν την έναρξη της χειμερινής περίοδου για διακανονισμό της οφειλής, έτσι ώστε την περίοδο του χειμώνα και να έχουν φυσικό αέριο και να μην έχουν πρόβλημα στη θέρμανση. Η εταιρεία καταλαβαίνει τα προβλήματα των καταναλωτών, βρισκόμαστε κοντά στους καταναλωτές, αλλά ας έρθουν οι ίδιοι να μας βρουν και πριν προχωρήσουμε στη διακοπή παροχής, καλό είναι να επισκεφτούν την ΕΠΑ και να ζητήσουν ένα διακανονισμό. Το δίκτυο της ΕΠΑ μεγαλώνει. Στόχος είναι κάθε χρόνο να επεκτείνεται κατά 38 χιλιόμετρα. Και επεκτείνεται κάθε χρόνο, κάνουμε περίπου 38 χιλιόμετρα ετησίως. Υπάρχει και ένας πολυετής σχεδιασμός για επέκταση του δικτύου και τα επόμενα χρόνια.